Και τη χαρακτηρισμή που νομίζω ότι είναι άδικη. Εντάξει. Ναι. Το πιο αστείο που έχουν πει για μένα, νομίζω και το πιο άδικο, είναι ότι είμαι λίγο ξινή. Έως πολύ. Γιατί γελάνε από εκεί. Γιατί μωρή. Είμαι. Σου έχω κάνει ποτέ κακό. Αδικία να κατέβουμε σε απεργία. Άκου. Ξέρεις, να σου πω που μπερδεύονται όλοι. Εγώ όταν έχω τις μαύρες μου, που τις έχω συχνά, είμαι με το κεφάλι κατεβασμένο και δεν πολύ μιλάω. Είτε γιατί ντρέπομαι, είτε γιατί δεν έχω κέφια, είτε γιατί νομίζω ότι είσαι απασχολημένος εσύ και δεν θέλω να σε ενοχλήσω. Είτε εσύ είναι το μυαλό σου αλλού. Ναι, είτε γιατί το δικό μου το μυαλό είναι αλλού. Τα τελευταία χρόνια αυτό μου συμβαίνει αρκετά συχνά. Και ο κόσμος το έχει παρεξηγήσει λίγο. Άντε, αλλά δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Και απ' την άλλη θέλω να μου εξηγήσει και το εξής. Και εσύ και ο Νίκος, γιατί το κάνατε και παλαιότερα. Γι' αυτό το λέω και φέτος συνεχίζετε πράγματι να μιλάτε με χιούμορ για τα ρούχα, για το ένα, για το άλλο. Έχω την εντύπωση. Ότι ο Νίκος τη γλιτώνει πάντα. Τι εννοείς? Εννοώ ότι κανείς δεν τα πει. Ρε, τι χοντράδα πέταξε για μένα. Ναι, κάπως τα λέει αυτό. Και εσένα μπορεί, επειδή είσαι γυναίκα, να τους κάτσει λίγο, γιατί κυρίως γυναίκες μας βλέπουν και το προσέχω πάρα πολύ αυτό. Ειδικά τι λέω για τις γυναίκες. Θέλω να είμαι πάρα πολύ προσεκτική. Τους άντρες τους έχω κάνει πολλές φορές με τα κρεμμυδάκια. Αλλά με τις γυναίκες θέλω να είμαι πιο γλυκιά. Δεν ξέρω, είναι αυτό το ύφος μου μερικές φορές. Το έλεγε η μάνα μου. Τι σου λέγε? Μου λέγε, παιδί μου, έχεις ένα ύφος μερικές φορές που οι άλλοι το παρεξηγούν. Σε παρακαλώ, άλλαξέ το. Εντάξει, το παλεύω. Μαρία, μια και την ανέφερε στη μαμά σου. Ναι. Θέλω να μου πεις εάν ποτέ συνηθίζει κανείς την απώλεια της μαμάς σου. Όχι. Ανεξαιρέτως, αν έχει αδέρφια, αν έχει παντρευτεί, αν έχει παιδιά, αν είναι μόνος, αν έχει μια ωραία ζωή, αν δεν έχει, αν είναι μικρός στην ηλικία, αν είναι μεγάλος. Συνηθίζει ποτέ κανείς την απώλεια της μαμάς του? Νομίζω πως ειδικά της μαμάς δεν συνηθίζεται ποτέ. Εμένα δηλαδή, Θεός χωρέστη, μου έκανε μεγάλο κακό στη ζωή μου που έφυγε έτσι όπως έφυγε. Και όλα αυτά τα χρόνια δηλαδή που ζούσαμε μαζί, με έκανε άλλον άνθρωπο. Πολύ κλειστή, πολύ μελαγχολική, πολύ. Δηλαδή μου ήρθε και μου κάτσε σαν πέτρα, ρε παιδί μου, αυτή η απώλεια. Και ακόμα το παλεύω. Είναι κάποιες φορές, πολλές αυτές οι φορές μες τη μέρα, που μου λείπει πολύ. Γιατί είχαμε και μια πολύ περίεργη σχέση με τη μάνα μου. Ήμασταν πολύ στην κόντρα, αλλά πολύ αγαπημένες και ήταν το στήριγμά μου. Ήταν ο σάκος του μπόξ μου. Ήταν όλα. Για τα προσωπικά σου τις μιλούσες? Ναι, ναι. Έπαιρνε θέση, ήταν πάντα η μαμά σου, η οποία μαμά σου έπρεπε πάντα να υποστηρίξει το παιδί της, όπως όλες οι μαμάδες, αλλά καμιά φορά πρέπει και να μας λένε ότι ξέρεις όμως εδώ, είσαι λίγο άδικη, φταίς και εσύ που δεν το πας καλά. Ή ήταν πάντα η αγκαλιά? Όχι, ήταν πολύ αυστηρή σε αυτά τα θέματα. Ήταν δίκαιη η μαμά μου και νομίζω ότι έχω πάρει και εγώ τη δικαιοσύνη της και ήταν και πολύ τίμια. Δηλαδή, ό,τι ήταν, μου το έλεγε. Εκεί δεν ήσουνα. Εκεί ήσουνα σωστή. Εκεί πάρ' το λίγο αλλιώς. Απ' την άλλη, στα χρόνια που σε ξέρω, πάντα όχι πολύ καλά. Δηλαδή, δεν ξέρω τι εικόνα έχει ο κόσμος. Βέβαια, είμαστε πάντα διπλανά στούντιο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι με τους ανθρώπους πάντα έρχεσαι κοντά, τους γνωρίζεις. Αυτά θέλουν χρόνο. Και κυρίως όσο πιο μικροί είμαστε, που δεν έχουμε πολλές υποχρεώσεις, έχουμε πιο πολύ χρόνο για να είμαστε ανοιχτοί στους ανθρώπους και να μιλάμε και να βγεις και λίγο έξω και να πεις και πέντε κουβέντες παραπάνω. Λέω όμως, επειδή είμαι πολλά χρόνια στον Α και σας βρήκα εδώ, όλους σας. Ήσασταν πριν από μένα. Ναι, στο κουσκούς. Όλα αυτά τα χρόνια λοιπόν που είχες αυτή την πολύ στενή σχέση με τη μητέρα σου, αναρωτιόμουν και το σκεφτόμουν την περίοδο μετά, αφού πέρασαν τα χρόνια και είδα ότι και εσύ προχώρησες τη ζωή σου, δημιούργησες μια σχέση. Μιλάω για τη σχέση που έχεις τώρα, εγώ δεν ήξερα για άλλα σχέση. Εμένα τουλάχιστον δεν μου έχεις πει επίσημα ποτέ κάτι άλλο. Προφανώς τα είχες, αλλά προφανώς θα ήθελες να τις κρατήσεις μόνο για τον εαυτό σου. Ναι, ούτε τώρα θα σου πω. Τι εννοείς? Μισό λεπτό, θα χάσω την κουβέντα μου τώρα, γιατί εγώ καμιά φορά και αφαιρούμε κιόλας. Για τη μαμά, λέει. Έχω την εντύπωση και αναρωτιόμουν μετά από χρόνια, τώρα που σε έβλεπα να προχωράς στη ζωή σου, ότι μήπως τελικά, ρε παιδί μου, καμιά φορά η πολύ στενή σχέση και αυτό όλο που μπορείς να πάρεις από τη μαμά σου, σε άφησε λίγο να μείνεις πίσω στο κομμάτι της σχέσης. Ναι. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις τι εννοώ. Όχι το να μην έχεις μια σχέση, βεβαίως και θα έχεις τη ζωή σου, αλίμονο. Με έναν τρόπο πιστεύω, έτσι όπως σκέφτομαι τη ζωή λίγο προς τα πίσω, ότι αυτή η οκταετία μαζί, δηλαδή ασθένεια και θάνατος της μαμάς μου, ήταν 8 χαμένα χρόνια για μένα, αλλά τι εννοώ, χαμένα συναισθηματικά. Χαμένα στο κομμάτι το προσωπικό, ναι, σου, χαμένα, δεν ήταν χαμένα, ήταν επιλογή σου και ήταν εννοείται η μητέρα σου και εσύ, οι δυο σας. Αλλά μην παρεξηγηθώ, το χαμένα ήταν εννοείς, σε πολλά εισαγωγικά. Το χαμένα είναι λάθος, δεν ξέρω, πω εγώ τι θέλω να πεις, συγγνώμη, ναι. Θέλεις να πεις ότι επειδή εκεί έδωσες τα πάντα σου, άφησες αυτό το κομμάτι. Άρα εκείνα τα χρόνια στο προσωπικό σου επίπεδο πήγανε
Χαμένα. Ναι, ναι, ναι. Νομίζω ότι αυτό ήθελες να πεις, για να μην δημιουργηθούν και παρεξηγήσεις. Άρα σε απορρόφησε τελείως, αλλά αυτό είναι τελείως δικό σου κομμάτι. Αισθάνεσαι ότι άρχισες να μεγαλώσεις? Όχι, γιατί όχι. Πιστεύεις ότι ορίμασες μικρή ή σου πήρε παραπάνω χρόνια από ό,τι κανείς αναλογικά θα περίμενε? Όχι, νομίζω ότι ορίμασα όπως οριμάζουν όλοι οι άνθρωποι. Δεν άργησα. Όταν έφυγε η μητέρα σου από τη ζωή, αισθάνθηκες την ανάγκη περισσότερο από ποτέ να είσαι με έναν άνθρωπο μαζί? Ασυναίσθητα, όχι συνειδητά. Ξέρεις, μένεις ξαφνικά μόνος σου. Όταν μένεις ξαφνικά μόνος σου, θέλεις... Όχι μόνος από μια σχέση, από τη σχέση με τη μαμά σου. Όχι έφυγε μια σχέση, δεν προχώρησε και αυτή, που συμβαίνουν στη ζωή μας και όσο και να λυγίζουμε, είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ φυσιολογικό, όταν φεύγει ένα στήριγμα από δίπλα σου, το οποίο είναι η μητέρα, να θέλεις, ρε παιδί μου, έναν άνθρωπο να στηριχτείς. Κάτι, να πεις ότι έχω κι εγώ κάποιον και είναι δίπλα μου. Αυτό δεν εννοείς? Ναι, αυτό εννοώ. Ναι. Αυτή την ανάγκη, ναι, να την ένιωθα και όταν η μαμά μου ζούσε, που περνάγαμε όλη αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, είχα ανάγκη ανθρώπους γύρω μου, όχι μόνο ένα σύντροφο. Είχα ανάγκη και από καλούς φίλους, τους έψαχνα, τους αναζητούσα. Είχες όμως πάντα φίλους. Είχα, δόξα τω Θεώ. Δεν είσαι ένα μοναχικό κορίτσι. Κλειστή όμως είσαι. Ναι, είμαι. Πάρα πολύ κλειστή. Αυτό παρεξηγείται, νομίζω, ρε Ελένη. Παρεξηγείται με αλφαγιώτα. Αυτό λες εσύ ότι παρεξηγείται. Ναι. Δηλαδή πιστεύεις ότι δεν έχεις κάνει άλλα λαθάκια που να δώσεις αφορμές να σε παρεξηγήσουνε? Καλά, σίγουρα. Έχω κάνει λαθάκια, λαθάκια σε επίπεδο... Αθώο. Όχι σε επίπεδο να βλάψω, ναι, άνθρωπο, αλλά αθώο, ναι. Ναι, μπορεί κάτι να έχω πει, κάτι να έχω παρεξηγήσει, κάποιο λάθος βλέμμα, κάποιο λάθος κίνηση, κάποιο λάθος λέξη, όλα αυτά, ναι, παρεξηγούνται, λογικό είναι. Και απ' την άλλη σε ενδιαφέρει πάντα η γνώμη όλων των ανθρώπων? Εντάξει, όχι όλων, αλλά με ενδιαφέρει. Σαφέστατα και σε ενδιαφέρει. Στεναχωριέμαι αν ακούσω κάτι κακό. Δηλαδή, μπορεί να περάσω, να είμαστε κάπου, να περάσω και να με κοιτάξει περίεργα. Εγώ θα το κουβαλάω αυτό όλη μέρα. Και θα λέω, ορίστε τώρα αυτός. Αυτή, γιατί με κοίταξε εμένα έτσι, τι της έχω κάνει? Με κοίταξε κάπως περίεργα, της έχω κάνει κάτι, την πείραξα. Θα το σέρνω. Σε απασχολεί αυτό? Ναι. Εμένα με είδες ποτέ ότι μπορεί να είχα κάτι μαζί σου? Μια και λέμε σήμερα του κόσμου τα πράγματα. Δηλαδή, το λέω γιατί και εμένα πολλές φορές μου λένε, Ελένη, καμιά φορά όταν περνάς και δεν μιλάς σε άνθρωπο, μπορώ να σκεφτούμε τα δικά μου προβλήματα. Όλοι οι άνθρωποι έχουν προβλήματα. Μπορεί να μην μιλήσω σε κανέναν, αλλά πια εντάξει, και αυτοί που με ξέρουν καμιά φορά κολλάνε και μου λένε, έχεις κάτι μαζί μου? Λέω, παιδιά, είστε